Όχι, δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, προτείνω να αφήσουμε λίγο την Κράσνονταρ, θα μας απασχολήσει την άλλη εβδομάδα. Να πάμε λίγο στον Άρη, γιατί ο Άρης μπαίνει στην τελική ευθεία εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού. Τι νέα έχουμε εκεί, κόντρα στην Κόλοσκο Βαλίφκα, έτσι. Ναι. Τα νέα είναι ότι αυτοί ήρθαν με αεροπλανάρα τσάρτερ, πολύ πλούσια ομάδα, 1.600 άτομα το χωριό, έτσι. Ναι. Ο πρόεδρος ασχολείται με γεωργικά, με τη γεωργία και εσείς το κάνουν, έχει πολλά λεφτά. Ο πολύ πλούσιος, είναι μια πλουτίστικη ομάδα καινούργια και έχει το άγνωστο και το νεανικό της τρέλας, δηλαδή δεν έχει να χάσει τίποτα. Ναι. Αυτό σε μια μήνυ μελέτη που κάναμε και όσο μπορέσαμε να δει. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει στην κόντρα. Ο Άρης στα παιχνίδια με τη Λαμία για 70 λεπτά και στα παιχνίδια με το Βόλο στο φιλικό και πολλές πάσες πίσω από την πλάτη. Ναι, τρώει πολλές κόντρες. Τρώει πολλές κόντρες. Απ' την άλλη μεριά πάει να το λύσει τώρα το πρόβλημα. Κάνει ένα τρίκ. Θα κάνει ένα τρίκ. Έξυπνο και τελειώνουμε αυτό. Ο Ματίγια δεν βγαίνει σαν οφτάρι για να παίξει ο Τζέκο μπροστά. Θα τραβήξει τον Τζέκο πίσω γιατί δεν για πολλά μέτρα και δεν το βγαίνει σαν τέταρτος. Θα παίξει με τον Σάσα και θα μπει ο φαρμανισμένος Μπερτόλιο μπροστά από αυτούς τους δύο. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θα παίξει ο Ρόους δίπλα στον Ντάλκοβιτς που αργεί να στρίψει και ο Άρης ψάχνει center back 30-31 χρόνια, 32 έγκυρο και φτηνό εκεί. Και όχι γιατί είναι να πουληθεί ο Ρόους στον Ολυμπιακό, τον διαψεύδουν στον Άρη. Ναι. Δεν ξέρω αν ο Σεμέδο φύγει και του δώσει διαταγή τον φτωχό φίλο του ο πλούσιος, φέρε μου τον Ρόους. Στον Άρη τον διαψεύδουν, εγώ οφείλω να το πω. Και θα βάλουν τον Λόπες φορ, τη δάφεξη με τον Μαντσίνη, γκάμα δεξιά, αριστερά φετβαντίζει δεξιά, και αυτό το τρίκ στο κέντρο θα είναι και για να παράξει καλύτερο ποδόσφαιρο με τον Μπερτόλιο και να μην δεχθεί πίεση στο κέντρο και πάσε στο. Και εγώ περίμενα να ξεκινήσει κάτι κοντά με όπως τελείωσε το μάτς με τη Λαμία. Λοιπόν, ναι, ωραία. Αυτή η εντεκάδα δεν έχει καμία σχέση. Είναι το πώς ξεκίνησε με την Λαμία. Αλλά επειδή δεν πήγε καλά, έκανε και τις αλλαγές και το γύρισε στο μάτσο Ένικ στην περεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Άρης πάντως σε Κροάτι στόπερ θα πάει. Ναι. Ένας Μίλοβιτς στη Σπλίτα βρώθηκε. Χάιντουκ με καλή φυτία. Πήγε εκείνες σε τέτοια. Και σε αυτό το στυλ, γιατί δεν τους βγαίνει ο Ντράνκοβιτς. Ο Ντράνκοβιτς, υψηλό παιδί δυνατό, στα πρώτα μέτρα αργεί και δεν στρίβει, δηλαδή. Βλέπω πάλι η Δελιζής να τη βγάζει τη χρονιά, λοιπόν.